Η Σοφία Μουτίδου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Η Σοφία Κουρτίδου. Και η Κρυσταλία σας καλωσορίζουν στο The Booth. Αυτό είναι το καλύτερο που είδαμε χθες. Η θεία κερδίζει σήμερα. Εγώ τον μπερδεύω. Εγώ πιστεύω και έχω και το τραγούδι για τη θεία αφιερωμένο. Η θεία που έπαιρνε τα βρακιά είναι το τηλέφωνο της ημέρας. Ακριβώς. Υπάρχει θέμα, απλά υπάρχει θέμα για αυτό το θεία. Για πες το, θα το λύσουμε. Γιατί τα θέματα που λέει και η φίλη μας η Πινελόπη έχουν λύσει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι με μια κοπέλα, 1-1,5 χρόνο περίπου. Ναι. Σε κάποια φάση γνώρισα την αδερφή της μητέρας της κοπέλας μου, τη θεία της δηλαδή. Mm-hmm. Ναι. Δεν έγινε κάτι από την αρχή, απλά είχαμε χημεία, μου μιλούσε λίγο παραπάνω. Απλά σε κάποια φάση άρχισα να καταλαβαίνω κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή μου έκανε κάποια δώρα. Αυτά αρχίζω να καταλαβαίνω κι εγώ από αυτά που μου λες, αυτά τα ναι, πράγματα. Ναι, παράξενα πράγματα, δηλαδή δώρα. Μου πήρα στο μεσόρκα. Αν η θεία δεν πάρει ο σόρκο στον άντρα της ανιψιάστης, σε ποιον θα τα πάρει, πες μου. Τι συζητάμε. Σου εκδήλωσε ενδιαφέρον με ένα πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ναι, έχουμε πάει για καφέ, ας πούμε, οι δυο μας. Γουστάρω θεία και εμένα, να μην πω το πρώτο μισό. Κοίταξε, μπορεί να την περδικολάρεις. Τι να την κάνεις. Περδικολάρω, του περδικολαρώνει. Περδικολάρω είναι το ρήμα. Περδικολάρι, έχει το δικό της λεξιλόγιο. Περδικολάρις, να την περιποιηθείς. Να την, αλλά πιο... Να την περιποιηθείς στο διατάφτα. Περδικολάρις, θα είναι... Συ μου χάραξες πορεία κι αν όχι εσύ θα τη χαράξει τώρα η θεία. Καλησπέρα από τα βάθη του χιονοδρομικού κέντρου. Μόλις κατέβηκα με σλάλομ, μια πολύ άγρια βουνοκορφή εδώ, στην Πεντέλη. Και θέλω να πω σε όλους ότι από σήμερα κηρύσω το πάνω σμόκι. Να μου πει εμένα η Βάσο, δεν είναι ωραίο το πάνω σμόκι. Δεν. Το έκανε η Βάσο, η μοναδική, χωρίς από κάτω. Τολμήστε το. Η Βάσο υποστηρίζει ότι το πάνω σμόκι είναι καλή. Είναι... Κακό. Γιατί? Ότι δεν είναι ωραίο το πάνω σμόκι, θέλει μια γραμμούλα από κάτω. Λάθος. Το σμόκι μπορεί και από μόνο του να το πει. Μετά τα άνω πετράλαιο και τα κάτω πετράλαιο, τώρα έχουμε και το άνω σμόκι. Άνω σμόκι και ποιο θα ορίσει ποιο είναι σωστό σμόκι και ποιο λάθος. Το φυσιολογικό. Booth Rules νούμερο 712. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Πολύ καλά. Χαμηλώστε, είμαστε... έχετε δίπλα τηλεόραση, το στιέρα, τι έχετε. Χαμηλώστε τα όλα. Είμαστε η Γεωργία και η Εύα. Α, είστε δύο άτομα. Ναι, ναι. Είμαστε 19 χρονών και οι δύο. Είστε δίδυμες? Όχι, είμαστε φίλες. Α, γι' αυτό μιλάτε δίπλα. Τέλεια, θα μιλάτε και εσείς. Ωραία. Τι πρόβλημα έχουν δύο γυναίκες ταυτόχρονα? Ναι, ναι. Γνωριζόμαστε με μια άλλη κοπέλα εδώ και ένα χρόνο από το πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και η οποία μας λέει συνεχώς ψέματα. Μάλιστα. Μας κάνει νιώθει άσχημα. Ναι. Είναι πολύ τοξική. Τοξική. Λέει ναι, ψέματα. Μας προσβάλλει εμένα και τα κιλά μου, ας πούμε, που δεν έχω σχέση, με προσβάλλει. Πάρα θα πει, πολλά πράγματα. Προσβάλλει κιλά, τοξική. Ναι. Έχει μπει στη δική σας φιλία ανάμεσα, δεν έχω καταλάβει. Όχι, τι τρεις μαζί ξεκινήσαμε. Ναι, ξεκινήσαμε μια παρέα με τρεις κοπέλες. Ναι. Γιατί δεν ξαναμείνατε δύο? Ορίστε. Γιατί δεν ξαναμείνατε οι δυο σας, δεν τη βγάλατε από τη μέση? Γιατί ήταν στην αρχή, δεν ήταν έτσι το πρώτο μήνα. Μετά... Εγώ λέμε για μετά, για μετά λέω, για μετά. Θα σας πούμε. Της είπαμε ότι θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα που μας ενοχλούν. Ναι. Και συνέχεια αποφεύγει. Α, δεν μπορεί να κάτσει να τα ακούσει. Ναι, όχι. Και λέει θέλω να μου τα πείτε από τηλέφωνο, κάνετε ναι. συνωμοσίες και τι κάνουμε όχι, από κοντά θέλουμε να λύσουμε τις διαφορές ναι. και άλλαξε θέμα, απάντησε κάτι άλλο. Με ποια μιλάω, με τη Γεωργία, η Γεωργία μιλάει τώρα ή η Εύη? Η Εύα. Εύα, άκουσε λίγο. Σε ενδιαφέρει, εσένα ρωτάω τώρα. Σε ενδιαφέρει να το λύσεις μαζί της ή απλά να της τα πεις να σου φύγει? Ναι, ναι, με ενδιαφέρει να το λύσω γιατί δεν νιώθω καλά καθόλου. Άλλο λέω, είναι σε ενδιαφέρει...
Σε ενδιαφέρει να συνεχίσεις τη φιλία μαζί της? Όχι, νομίζω. Άρα δεν σε ενδιαφέρει να το λύσεις. Ενδιαφέρει να της θα πετάξεις τη μούρη. Θέλω να το λύσω μαζί της, γιατί μετά θα τη βλέπω στο πανεπιστήμιο. Προσοχή. Θες να το λύσεις για να μην συνεχίσεις? Ναι, ναι. Άρα δεν θες να το λύσεις. Θες να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Δεν θα λυθεί τίποτα. Ναι, ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Να ξέρει ότι δεν τη θέλω πια. Το ίδιο και η Γεωργία. Ναι. Έχετε την ίδια θέση. Εμένα ήταν, λέει συνέχεια στην Εύα ότι μας αγαπάει και τις δύο. Και εμένα δεν μου με γράφει τελείως. Με έχει πολύ στην απέξω. Λέει συνέχεια να βγαίνουμε και δεν έρχεται ποτέ όταν τη λέμε. Άλλα άτομα γνωστούς μας μπορεί να τους κράζει και που βέβαια είναι πολύ καλή. Είναι πολύ πολιτικό χαρακτήρας. Δεν μας προφέρει τα λόγια της. Λίγο μας χειρονεύεται. Δεν με ενδιαφέρει. Σταματήστε λίγο, σταματήστε. Δεν με ενδιαφέρει πώς είναι η κοπέλα καθόλου. Με ενδιαφέρει τι θέλετε εσείς από αυτήν. Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να τη μιλήσουμε, αλλά δεν θέλει να έρθει. Υπάρχει. Όχι. Σου έχει προτείνει το δικό της τρόπο. Στείλ τη σε μήνυμα, τι θες να της πεις. Θες την ξαναδείς μετά? Όχι. Όχι. Τότε τι ταλκαβαράς να της το πεις από μήνυμα? Γράψε μια περγαμηνή, ένα μονόλογο. Το και το και το και το. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τελεία. Ναι. Γιατί θες να τη δεις εσύ, θες να την ξεφτυλίσεις? Όχι, θέλω να τη συμπεριφορά της από κοντά. Πώς θα είναι. Άμα το έχει μετανιώσει, άμα θέλει να αλλάξει. Περίμενε, γιατί βάζεις πάρα πολλά και λες ψέματα. Δεν σε ενδιαφέρει αν έχει αλλάξει, ούτε αν το έχει μετανιώσει. Δεν τη γουστάρεις. Είναι τοξική. Θα είναι μη τοξική από το Φλεβάρι, δηλαδή? Όχι, αυτό είναι το θέμα. Μπράβο. Μη λες ψέματα στον εαυτό σου. Θες απλά να της κάνεις τη μούρη κρέας. Θα τη κάνεις. Όχι, ναι. Δεν θέλω να τη μειώσω ή να τη κάνω σε άσχημα. Απλά ακόμα καλύτερα. Στείλ τη μήνυμα. Το λέει έμεσα ότι μας λέει και θέλουμε να είμαστε face to face. Ωραία. Δεν χρειάζεται. Στείλ της... Και από μήνυμα μπορεί να μας απαντήσει, γιατί τελευταία δεν μου απαντήσει καθόλου από μηνύματα εμένα. Λοιπόν, ακούστε λίγο, γιατί πρέπει να σας κλείσω. Δεν χρειάζεται να σας απαντήσει. Εσείς θα πείτε αυτό που θέλετε. Δεν θέλει να σας δει, θα το πείτε από μήνυμα. Μην τραβολογάτε μια ιστορία, γιατί γουστάρετε να περνάτε το χρόνο μαζί της. Τώρα όμως θα συνεχίσουμε με τα κορίτσια και μην φύγετε. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να πούμε ότι από σήμερα έχετε μια μεγάλη διέξοδο στα χέρια σας, μια κάλπη δική σας. Σας κάνουμε ψηφοφόρους 365 μέρες το χρόνο. Μπορείτε να μπαίνετε στο. Μισό λεπτό. tvopen.gr. Περίμενε, Χρυσάνθη. Μη φωνάζεις, Χρυσάνθη, το έχω. tvopen.gr/vote. Και εκεί μπορείτε να ψηφίζετε με διάφορα εικονίδια στη μάπα μας πώς διαχειριζόμαστε κάτι ή πώς σας φαίνεται αυτός που μόλις τηλεφώνησε. Είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα. Μην έχετε το άγχος αυτό. 1,22 το δευτερόλεπτο κτλ. Εγώ για την κοπέλα αυτό θα πω, για τις κοπέλες αυτές θα πω μόνο κάτι και συνεχίζετε όλες σας. Ότι οι κοπέλες αυτές νομίζω ότι θέλουν πιο πολύ να ανταλαβερίζονται με το πρόβλημα παρά να το λύσουν. Και θα βάλω ένα πολύ θα το χειροκροτήσω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μ' άρεσε που έγραψε και το τραγούδι, Σοφία. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Το έκανες ρήμα που λέει το και το και το και το δε θέλω να σε ξαναδώ. Λες αυτό να τους πει. Το και το δε θέλω να σε ξαναδώ. Τέλειο. Εγώ τελείωσα. Αυτό λέτε εσείς. Εγώ θεωρώ ότι απλά θέλουν να αποδείξουν στον εαυτό τους και στην φίλη τους ότι μπορούν να την αντιμετωπίσουν κατηδίαν. Και ότι αυτό που τους είπε να την ξεφτυλίσεις είναι και αυτό ένας τρόπος. Ότι θέλω να πάνε να πει. Εντάξει, δεν το παραδέχεται προφανώς. Δεν νομίζω ότι μπορεί ένα κορίτσι 18 χρόνων να αναγνωρίσει αν έχει φτάσει να ξεφτυλίσει κάποιον. Ναι. Δηλαδή, εγώ... Ο τόνος της ήτανε. Ναι, ήταν, αλλά δεν διέκρινα κάτι κακό πίσω από αυτό. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, βέβαια. Δηλαδή, δεν ξέρω από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμένα μου αρέσει το ότι θέλετε να πάτε να την πιάσετε, να τη μιλήσετε. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, μου αρέσουν τα ντόμπρα πράγματα, ρε παιδί μου, και μου αρέσει και όταν έχεις κάτι με κάποιον, το λες κατευθείαν. Το γουστάρω αυτό, μου αρέσει πολύ. Αυτό δηλαδή με κάνει να διακρίνω σε εσάς ότι υπάρχει μια καλή πρόθεση. Τώρα, αν δεν θέλετε να κάνετε άλλο παρέα μαζί της, αυτό είναι εταιρεών εκάτερων. Αλλά. Δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον. Ακριβώς. Από τη στιγμή που το αρνείται να τις αντιμετωπίσει, εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή, ένα χαμούλης γίνεται. Χαμός γίνεται. Αυτό κοιτάω τόση ώρα, λέω πάνε συνέχεια τα like. Εγώ δεν έχω γυαλιά. Το μπλε τι είναι. Το μπλε είναι like. Είναι like. Είναι great. Για να καταλάβω τώρα. Η εμετή είναι τόσο λίγη. Πόσο σημαντικό. Δεν είναι εμετή. Όχι. Είναι, θα σας τα πω εγώ. Είναι το love it. Γιατί δεν έχω μοιοπία και βλέπω. Είναι το wow. Είναι very excited. Really, I like it. Oh my god, very much. Το άλλο είναι το. What? What's going on here? Okay. I don't get it. Το άλλο είναι like
Και το άλλο είναι ένα δάκρυ κύλησε, είναι έτσι λίγο σαν για να καταλάβω, αυτές οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με αυτά που λέμε εμείς. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε και ακριβολογία στην αντίδραση με το Βίπι Πινελόπι, πετάμε το like. Άλλο λέω, ρε παιδί μου, αυτήν όλη φάση. Γιατί έχει τόσα πρόβλημα. Μπορεί το πρόβλημα, το κλίμα, το άνθρωπο, το κλίμα, σε εμάς, σε οτιδήποτε. Να γουστάρετε καλά με λίγα λόγια. Εμείς το ζητάμε για την τηλεφωνική, λέει η Bluetooth. Πολύ ωραία. Και προσέξτε λίγο, άμα ξαφνικά δούμε ότι είναι όλα με δάκρυ, κάτι δεν κάνουμε καλά. Ναι, ωραία, με τρίτη δάκρυ. Και επειδή κάποιος θα δακρύσει απόψε από αυτές τις κοπέλες, το θέμα είναι ότι επίσης το ερώτημα μάλλον είναι, μιλάμε σαν έναν άνθρωπο τελικά, ο οποίος δεν θέλει να ακούσει. Δηλαδή το προσπαθείς μία, το προσπαθείς δύο, του το λες με κάποιο άλλο τρόπο. Τώρα, αφού δεν θα καταλάβει, απλά με τη συμπεριφορά σου πια. Του δείχνει ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να κάνω όλη παρέα μαζί σου. Δεν ήταν το θέμα αυτό. Αυτό έχει προσπαθήσει. Έτσι. Ήταν ότι θέλω να μιλήσουν. Αυτό εννοούσε η Σοφία. Ναι. Εμένα μου αρέσει η λύση που έδωσε η Σοφία. Ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω. Αφού η κοπέλα δεν θέλει λίγα από, όχι, λέει από μόνη τη, ρε παιδί μου, αφού απαντά, θέλει με μηνύματα, απαντήστε έτσι με μηνύματα. Έστω. Λήξτε το έτσι. Δεν είναι κακό αυτό. Μετά πέταξε και ένα ψέμα. Λέει, άμα λέει μετά, λέει. Διορθωθεί αυτή. Ναι, δεν φαινόμαστε έτσι. Όλο τον μπούστο χάνεται. Συγγνώμη που το λέω. Αχ, έχει δίκιο. Με τι πήγαινε το πράγμα εκεί. Δεν γίνεται τώρα. Εμείς εδώ χτυπήσαμε. Βάλτε το στο πλάι, παιδιά. Βάλτε ναι. το στο πλάι. Και αν το κάνετε το έτσι, να ανεβοκατεβαίνει. Δεν γίνεται εγώ να χάνω όλο αυτό την μπλούζα που σήμερα υποστηρίζω με τόση βέβαιη μανία αυτή την τυράντα. Εσύ να την τρώει. Έτσι, το πιο μακριά. Πολύ ωραία. Δηλαδή, τόση διατροφή να πηγαίνει χαμένη. Να μου την τρώνει με τι. Λοιπόν, και είπε η κοπέλα, μήπω λέει αλλάξει, αφού δεν σε νοιάζει μετά. Δεν σε νοιάζει. You don't care. Okay. Επόμενη τηλεφωνική κατευθείαν. Μα δεν σε νοιάζει! Κάτσε, γιατί και εγώ δεν μπορώ να τα βάλω τώρα αυτά. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποια είσαι? Το όνομά μου είναι Εύη. Γεια σου, Εύη. Πες μας και την ηλικία σου. Είμαι 39 χρονών. Τέλεια. Γιατί μας έχεις καλέσει? Εγώ τέλος πάντων πριν από μερικούς μήνες χώρισα, δηλαδή με χώρισε ο άντρας μου, τον οποίο ήμασταν μαζί 20 χρόνια σχέση και γάμος. Wow, πολλά. Πολλά. Από πολύ πολλά. Μικρούλα, ναι. Mm-hmm, ναι. Έχουμε κάνει 2 παιδάκια. Και τώρα είμαι μόνη μου με τα 2 παιδάκια αυτό. Απάλευτο, αυτό... Αυτό νιώθεις. Πώς? Ακούω λίγο τη φωνή σου. Ναι. Είναι σαν να μην παλεύεται αυτό. Ακούω λίγο δυσκολία στο... Αυτό. Δεν νιώθω καθόλου καλά. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Θέλω όλα αυτά να... Είχατε προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια? Ναι, είχαμε. Είχαμε. Εσύ δεν κουράστηκες μέσα από αυτά τα προβλήματα? Κουράστηκα πάρα πολύ, αλλά λόγω των 2 παιδιών έλεγα να κάνω υπομονή. Αυτό. Και έκανες υπομονή από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ. Οπότε τώρα, τι είναι αυτό που συναισθηματικά ακούω ότι σε κρατάει πίσω? Πέρα από ότι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα υπήρχε και αγάπη, 20 χρόνια είστε μαζί, ναι. παιδιά, αλλά λες ότι έκανα υπομονή, δηλαδή κάτι μέσα σου σένα δεν σου είχε τελειώσει. Εμένα μέσα μου σαφώς και είχε τελειώσει. Αλλά πάντα έλεγα αυτό, δηλαδή εφόσον είναι τα δύο παιδιά στη μέση και τον αγαπάνε τον μπαμπά τους, έλεγα να κάνω υπομονή για να τα μεγαλώσουμε. Είναι αυτό που σε πονάει, ποιο είναι το εγώ θέλω να καταλάβω λίγο το παράπονο το δικό σου, ουσιαστικά ποιο είναι. Είναι ότι χωρίσατε και τώρα τα παιδιά δεν θα ζουν καθημερινά με τον μπαμπά τους, ή χωρίσαμε και μου λείπει ο άντρας μου και όλο αυτό που είχαμε, και αυτό θέλω λίγο να καταλάβω. Μου λείπει η αλήθεια. Σίγουρα, βέβαια, γιατί είναι... Ναι. Λείπει από το σπίτι, σε μένα και στα παιδιά, εννοείται. Αυτό είναι το πρόβλημά μου βασικά. Πώς θα το ξεπεράσω αυτό. Πώς θα το ξεπεράσω. Γενικά οι σχέσεις σας πια είναι καλές, καλές. Δεν ξέρω, είναι, πώς είναι οι σχέσεις σας, πώς χωρίσατε? Δεν χωρίσαμε καλά. Τέλος πάντων προσπαθούμε και εγώ και εκείνος να το διατηρήσουμε σε ένα καλό. Προστά στα παιδιά πώς είστε? Είμαστε καλά μπροστά στα παιδιά. Πλέον. Στην αρχή δεν ήμασταν. Αλλά πλέον είμαστε καλά μπροστά στα παιδιά. Εύη μου, ξέρεις τι γίνεται, γιατί περνά και ο χρόνος μας. Ναι. Κάποια στιγμή έρχεται το στραπάτσο στη ζωή μας, όποιο και να είναι αυτό, θα τη φάμε το χαστούκι, θα μας αφήσει γερό σημάδι. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει εσύ να σταθείς στα πόδια σου, γιατί αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι γονείς, αλλά είναι τα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά δεν θέλουν να βλέπουν δύο γονείς που δεν είναι χαρούμενοι μαζί, τσακώνονται. Το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα αυτό, φαντάζομαι. Αυτό, βέβαια. Οπότε,
Οπότε νομίζω ότι πρέπει να κάνεις πράγματα για σένα, να προσπαθείς όντως να έχεις καλές σχέσεις με τον σύντροφό σου, γιατί αν, είναι, αν δεν έχει επιστροφή όλο αυτό, θα πρέπει να βρεις εσύ μια λύση να πατήσεις τα πόδια σου. Θα το συζητήσουμε λίγο με τα κορίτσια, γιατί έχει περάσει ο χρόνος μας. Ακούσέ μας, παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Εύη μου. Γεια σου. Γεια σας. Να, ήθελα να αφήσω λίγο να μιλήσει. Δεν είναι προτεραιότητα τα παιδιά, είναι και ευτυχία των γονιών, αλλά τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν δύο χαρούμενους γονείς από το να βλέπουν δύο γονείς στο σπίτι να τσακώνονται. Η κοπέλα είπε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Λέει, κατά βάση λέει, σκεφτόμουν τα παιδιά μου τόσα χρόνια. Μην μείνουν χωρίς τον μπαμπά και έκανα υπομονή. Ναι. Λάθος. Απλά αυτός έδωσε το τέλος που αυτή ήθελε να δώσει τόσο καιρό. Δεν έχει τα κότσια και τον τη ρώτησε, είναι τα παιδάκια ή ο άντρας σου. Είπε, μου λείπει. Πώς να μην σου λείπει. Ναι. 20 χρόνια. Τον εχθρό σου να έχεις δίπλα θα σου λείπει. Δηλαδή, συγκρατούμενο να έχεις, σου λείπει. Α, δεν σημαίνει αυτό ότι ήσουν καλά. Η εξοικείωση με το οικείο είναι τεράστια. Δηλαδή, το αίσθημα που αφήνει το οικείο είναι το κενό ανεκπλήρωτο. Γι' αυτό και οι γονείς μας δεν χώριζαν παλιά. Δηλαδή, τα διαζύγια δεν βρήθαν τότε. Μένανε σάπιοι γάμοι, είναι 400 χρόνια παντρεμένοι. Σαπίζει ο καθένας την κρεβατοκάμερα όλη στην κουζίνα. Και έχουν κρατήσει το σπίτι τους. Μεγάλο τέτοιο. Βγήκαμε εμείς κατεστραμμένοι, όλοι με χάπια. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς. Καλύτερα να έχουμε χαρούμενους γονείς. Ψάχνουν να βρούνε το. Πολύ μου αρέσει αυτό. Καλύτερα να έχουμε χαρούμενους γονείς. Να πάρω τη θέση τη σωστή. Μέχρι να. Με τρελάνε εμένα το ανθρωπάκι. Δεν είχε το Pac-Man αυτό. Τέλειο, ναι. Να βάλουμε κάτι τα τρία. Ή το άλλο. Αυτό το arcade που ήταν που έκανε έτσι. Και πέταγε και τα. Παίρνει την κάμερα λίγο. Δεν ήταν γιατρό, ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Λοιπόν, έτσι νομίζω εγώ. Καλύτερα που χώριζε, θα σου περάσει σε λίγο καιρό. Δεν σου λείπει αυτό, αλήθεια. Η συνήθεια σου λείπει και ότι ο μπάς τα λείπει. Καμία σχέση. Εγώ να πω πολύ γρήγορα ότι είσαι πάρα πολύ νέα, είσαι 39 χρονών, η ζωή είναι όλη μπροστά σου. Είναι πάρα πολύ λογικό να νιώθεις άσχημα και άβολα. Όμως είναι μια φυσιολογική λειτουργία, είναι αυτό που ακούστηκε, δεν ξέρω ποιος το είπε, ότι είναι ένας θάνατος ο χωρισμός. Όμως γενικά. Όταν ερχόμαστε σε ένα σημείο, θα σας τα πει και η Σοφία που είναι και ψυχολόγος, ότι πρέπει να βλέπουμε, να αποφασίζουμε αφού έχουμε και παιδιά, αλλά και για τον εαυτό μας κυρίως, να βλέπουμε τη σωστή πλευρά, την καλή πλευρά του αποτελέσματος που έχει μια απόφαση, ακόμα και αν είναι κάποιο άλλο. Δηλαδή, για κάποιο λόγο είσαι αυτή τη στιγμή μόνη σου με δύο παιδιά. Όμως τα δύο παιδιά είναι μεγάλη παρέα. Και αφιέρωσε λίγο χρόνο στο σπίτι, στον εαυτό σου, στα παιδιά σου και στη σχέση σου μαζί τους. Και από εκεί και πέρα είναι μια απόφαση, νομίζω, η ευτυχία μας. Προσπάθησε να δεις την καλή πλευρά. Έχω γράψει και ένα κείμενο γι' αυτό, μπορεί και να σε βοηθήσει. Υπάρχει στο blog μου, μπορεί να το δεις. Ότι είναι λίγο παρεξηγημένος ο χωρισμός. Εγώ θα πω πολύ σύντομα ότι εννοείται ότι είναι η συνήθεια αυτό που τις λείπει. Και πολλές φορές οι άνθρωποι συνεχίζουν και αυτοτιμωρούν τον εαυτό τους. Όπως αυτό τιμωρεί κάποιος τον εαυτό του μένοντας πολλά χρόνια σε μία σχέση, έχοντας πει στον εαυτό του ότι το κάνει για τα παιδιά. Πολλές φορές συνεχίζει και αυτοτιμωρεί μετά τη λήξη γιατί θεωρεί ότι πρέπει να είναι στεναχωρημένος. Δηλαδή, έχει πει στον εαυτό του ότι πρέπει να θρηνήσει ένα χωρισμό μετά από 20 χρόνια γάμου, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί μέσα σου, αν κάτσει και το σκεφτεί, να νιώθει ανακούφιση. Εμείς... Δεν είσαι πλέον με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν σε διέκοψα. Ολοκληρώνω. Γιατί μου μιλάει Bluetooth, ένα συγγνώμη, γιατί έχουμε του διαγωνισμού. Και λέω κάτι τώρα, πού θα μιλήσω. Πάνω σε τι θα μιλήσω. Λοιπόν, εμείς σήμερα σα δίνουμε. Δεν ανοίγει, δεν γιατί δεν ανοίγει. Κάτσε, μην πω καμιά πατάτα. Πολύ σωστά. Samsung, πού το δείχνω, εδώ το δείχνω. S10, καινούριο δωράκι. Καλέστε στο 14999 39, γιατί πολλές φορές λέω 2-9 και γελάνε τα κοριτσιά. Και σήμερα κληρώνουμε τις υπερσκουπάρες μας. Εγώ τις έχω, όχι όλες δυστυχώς. Τις υπερσκουπάρες κληρώνουν σήμερα στον ίδιο ρυθμό, μήνυμα ή τηλέφωνο, open κενό, το όνομα τεπώνυμό σας. Στον ίδιο διαγωνισμό μπαίνετε στην κλήρωση για το υπέροχο Aygo, το γιο. Επιστρέψαμε λοιπόν, 2-11-2-12-2-13-0, αυτή είναι η AC/DC για να ξέρετε. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. I'm on a highway to hell, λέει, προς Θεού. Καταλαβαίνετε με. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ξέρω εγώ, όχι περνάω δύσκολα, κάτι άλλο έτσι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα της Showbiz. Καλησπέρα. Πώς λένε. Κάνετε. Καλά, εγώ δεν βλέπω και πάρα πολύ από τη φράτζα αυτή, αλλά ακούω όμως πάρα πολύ καλά. Πώς λένε. Είμαι ο Νίκος. Θέλω κούρεμα, εγώ και το χρέος, κατάλαβες. Νίκο μου, πόσο χρονών είσαι. Είμαι 25. Νίκος, 25. Και τι σε έκανε να μας πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν, κορίτσια, το οποίο δεν είναι δικό μου, είναι φίλης μου. Ναι. Και αφού είναι της φίλης σου, γιατί μας πήρες εσύ. Να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνει. Ορίστε. Να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνει η φίλη σου, που είναι δικό της το θέμα. Μπράβο. Αλλά το έχεις δανειστεί για λίγο εσύ σήμερα και μας πήρες να μας το παραχωρήσεις και σε εμάς. Για πες μας λοιπόν. Ακριβώς. Έτσι, σε πιάνω εγώ. Τι σε κάνει λοιπόν να ανησυχείς για τη φίλη σου. Το ότι είναι 22 χρονών. Ναι. Και απλά αυτό που έχει συμβεί είναι να τα έχει μπλέξει με έναν 40χρονο. Ναι. Ο οποίος της έχει μεταφέρει τη κακή ενέργεια, να το πω έτσι, ότι δεν αξίζει τίποτα, ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή της και ότι τον έχει ανάγκη. Είναι μαζί τουλάχιστον 4 χρόνια. Οκ. Αυτή είναι ερωτευμένη μαζί του. Τον λυπάται, δεν είναι ερωτευμένη μαζί του. Όπα, μισό λεπτάκι λίγο. Άρα, κάτσε, μάλλον δεν άκουσα καλά γιατί έκανε διακοπές. Δεν είναι μαζί του, γιατί βλέπω τώρα εδώ... Όχι, δεν είναι μαζί του. Χωρίσανε πρόσφατα, ήρθε μαζί μου, μένει στο σπίτι μου. Οκ. Είναι φίλη σου όμως εσένα, έτσι. Μπράβο. Είναι φίλη σου. Τα είχε, πάμε έτσι να το επισπεύσουμε λίγο. Ήταν με τον 40χρονο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ αρνητικός, πεσημιστής, δεν έβλεπε τη ζωή έτσι με πολύ αρνητικό πρίσμα, μέσα από ένα αρνητικό πρίσμα. Την αγαπώ τη φίλη μου. Και δεν άκουσα τι είπε, δεν μου κάνει διακοπές. Την αγαπώ. Την αγαπώ τη φίλη μου που λέει όλο λάθος. Λοιπόν, αυτή που λέτε έτσι, για να μην σας τρώω το χρόνο, έχει το πρόβλημα αυτό ότι... Έχει εμπλέξει με αυτόν, αυτός της έχει μεταφέρει ότι δεν αξίζει τίποτα και χωρίς εμένα δεν θα καταφέρεις τίποτα. Mm-hmm. Και αυτή τον λυπάται να τον αφήσει. Οκ. Κελάει. Αυτό θέλουμε να πούμε. Δεν είναι ότι μας τρως το χρόνο, απλώς με αγάπη για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η ερώτηση που θέλεις να μας κάνεις. Τι μπορεί να κάνει αυτή, ναι. Τι μπορεί να κάνει αυτή έτσι ώστε να τον χωρίσει. Χωρίς να τον πληγώσει. Λοιπόν, τον έχει χωρίσει ήδη. Δεν τον χώρισε ακόμα. Αχ, παιδιά! Ένα-ένα μας τα λέτε, μας τα βγάζετε τα τέτοια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μου τι είδους αγαπώ. Είπε... Τι θα κάνω. Λοιπόν, δεν έχει χωρίσει. Πριοβόλου! Χαμός γίνεται. Εδώ πέρα θα κάνουμε τελετή σε λίγο. Λοιπόν, άρα, δεν έχει χωρίσει, αλλά εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να χωρίσει. Εκείνη όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι το πιστεύει το ίδιο, κατάλαβες. Γιατί δεν μας πήρε εκείνη και μας πήρες εσύ. Και τι είναι αυτό που την κάνει να μην φεύγει από εκεί πέρα και εσύ θεωρείς όμως ότι είναι τόσο κακό για εκείνην. Τον λυπάται. Λυπάται, μην τον πληγώσει, γιατί αυτό συνέχεια της λέει ότι θα πεθάνω άμα με αφήσεις και δεν μπορώ χωρίς εσένα και τέτοιες βλακίες. Μάλιστα, συναισθηματικός εκβιασμός. Μπράβο. Αυτό ακριβώς, από το στόμα μου το πήρε. Θα σου δώσω εγώ εδώ πέρα, θα κάνουμε μία έτσι, μία βιταμίνη το πρωί και μία το βράδυ και θα περάσει. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε εδώ με τα κορίτσια. Ό,τι και να πεις εσύ, αν η ίδια δεν το πάρει απόφαση, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Και για να μένει, ποτέ δεν μένει κάποιος παιδιά 100% απολύπηση. Κάτι μέσα της υπάρχει, γιατί έχουμε πει πολλές φορές για το συναισθηματικό εκβιασμό εδώ. Θα το συζητήσουμε και με τα κορίτσια. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι λόγος. Αν ήταν έτσι, δεν μπορεί να μείνει όλη της τη ζωή. Είναι 20 χρονών, όλη η ζωή μπροστά της. Δεν μπορεί δεν να μείνει κάτι. Δεν το καταλαβαίνει κάτι... αυτή αυτό. Αυτό, κάτι υπάρχει. Άκου τι θα συζητήσουμε εδώ με τις φίλες μου. Στον ίδιο τον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες. Να είστε καλά. Νιώθω ότι είμαστε στο σχολείο, μιλάτε και δεν μπορώ να ακούσω. Παρακαλώ. Και πείτε μου. Έλα που κάποιοι. Συνεχίζετε όμως και ψηφίζετε εσείς, παιδιά, γιατί μαντέψτε, δεν έχω και το μικρόφωνο μου, αλλά εξακολουθεί να είναι εντελώς δωρεάν. Κοίτα. Δηλαδή, χρόνια να μην ξεχωριστεί. Γιατί μπορεί, άμα πάει καλά, μπορεί και να το χρεώσουμε. Δεν ξέρω. Ναι. Όσο είναι ακόμα δωρεάν, στέλνετε να. Όσο προλαβαίνετε. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Για πείτε, παιδιά. Να πω. Για το λοιπόν, εγώ θα πω. Κυρία. Ότι κυρία, καταρχάς σ' αγαπώ, είσαι φίλος μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θες να τη βοηθήσεις.
προσπαθήστε να βγαίνετε λίγο έξω, να γνωρίσει κάποιον άλλον ενδεχομένως, να μπει λίγο στη διαδικασία του φλερτ. Είναι μόλις 22 χρονών. 22-25 πόσο είναι. Πολύ 22 η κοπέλα τα έχει. Είναι 24 χρόνια. Με το 40χρονο τάχει. Λοιπόν, αυτό με τη λύπηση εμένα δεν με πολύ ψήνει. Αυτό που την απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, θα πεθάνει για τέτοια. Δεν με ψήνει καθόλου. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει. Δεν παθαίνουν τίποτα. Δραματίδες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι λίγο βαμπύροι άνθρωποι που σου λένε ότι μείνε μαζί μου, αλλιώς θα κάνω κάτι κακό. Ή θα... Όλο αυτό λάθος. Μακριά, μακριά. Να χωρίσουν οι άνθρωποι όμορφα και ωραία και να βρει ένα καινούριο αγόρι να τη φτιάχνει τη διάθεση. Οι σχέσεις είναι για να περνάμε καλά. Booth rule νούμερο 528. Να βρει ένα καινούριο αγόρι που θα του σώσει τη ζωή. Δεν έχει χωρίσει ακόμα. Γιατί πολύ σημαντικό. Έχει χωρίσει. Ναι. Όχι. Έτσι νομίζαμε κι εμείς, Κρυσταλία μου. Χαίρεστε σαν να έχει χωρίσει. Δεν έχει χωρίσει. Όχι. Είπες βγάλ την ένα φλερτάρι. Δεν είναι χωρισμένη. Α, δεν έχει χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Το control μας βάζει τους τίτλους. Γιατί ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνο λέει ένα πρόβλημα. Στο control το λέει αλλιώς και μετά σε εμάς λέει άλλα. Οπότε εμείς. Αυτό και στο control έχει πει. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι με το ποτέ το τίτλο, το control λες χωρισμένη, λέει σου λέει όχι, δεν έχει χωρίσει ακόμα. Μα και εγώ, αυτό έπαθα και εγώ, γιατί μου λέει είναι με το 40χρονο και ξαφνικά βλέπω χωρισμένη. Λέω είναι η χώριση, τι έγινε, για να καταλάβετε πόσο ζωντανή είναι. Για να καταλάβετε τι είπε, Χρυσάνθη. Στην αρχή είπε χώρισε, ναι, αλλά εμείς Bluetooth έχουμε και αυτά τα υπέροχα Bluetooth ακουστικά που καμιά φορά και η τεχνολογία όσο καλή και να είναι κάνει και μια διακοπή. Άρα χώρισε ή δεν χώρισε. Δεν χώρισε. Όχι. Ωραία. Άρα εσείς υποστηρίζετε, μάλλον η Σοφία, επειδή είσαι είπε η Σοφία μου ότι δεν μένουμε πάντα σε μια σχέση. Το πετάδοξο. Ναι. Δεν χώρισε, αγάπη μου, τη ρωτήσαμε πάλι η Bluetooth. Βάλτε σε rewind την εκπομπή, πρέπει να δίνουμε και αυτοί όπως παίζουν replay τα αθλητικά. Replay το τηλεφώνημα. Βάλτε το Bluetooth να δεις. Κάνει τηλεπανάστασή της. Έκοψα το μαλλί μου, πετά τα ακουστικά, τελείωσε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θέλω να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια λάμψη. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να μπουν. Οπωσδήποτε. Γίνεται διαφορετικά, παιδιά, να συνεχίσουμε. Σοφία Κουρτίδου. Ναι. Υποστηρίζεις λοιπόν ότι μια γυναίκα ή όλες άντρας ή οποιοδήποτε τέλος πάντων δεν μένει σε μια σχέση απαραίτητα απολύψη. Ότι δεν μπορεί να. Μισό λεπτό. Η Πινελόπη το πιστεύω. Δεν είπε κανείς. Όχι, εγώ είπα, Νέλο, παιδιά, δεν μπορεί να μείνει. Σαφέστατα, υπάρχουν άνθρωποι που περνάει και όλη τη ζωή, που έχουν παιδιά κτλ. Και μένουν απολύπηση, ας το πούμε, ή από λόγους οι οποίοι δεν είναι οι πραγματικοί λόγοι που μένουν εκεί, που τους κρατάνε. Ναι, λες ότι... Όμως μια κοπέλα 20 χρονών που δεν θέλει κάποιον, θα μου πεις ότι θα μείνει με το 40χρονο μια ζωή απολύπηση, δεν μπορώ να το δεχτώ, αποκλείεται. Όχι, αλλά κάποιοι έχουν το σύνδρομο του Σωτήρα, ή μπορεί η συγκεκριμένη κοπέλα να νιώθει. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι. Πόσο όμως να μείνει, παιδιά, είναι 20 χρονών. Δεν γίνεται. Πιστοποιητικό, κατάληψη Σωτήρα. Δεν υπάρχει Σωτήρα. Κόψε μου ένα και εμένα. Τι, πιστοποιητικό ο Σωτήρα. Ένα λοιπόν. Τέτοιο πιστοποιητικό. Σύνδρομο Σωτήρα, λοιπόν, ναι. Μπορεί να έχει αυτή η κοπέλα. Νόμιζα ότι είμαι τέτοια. Πολύ, πολύ. Επίσης, μπορεί να κολακεύεται από την ιδέα ότι α, θα πεθάνει για μένα. Α, θα πεθάνει για μένα. Άννα, γεια σου, τι είπες τώρα. Καμία σας απαιτείτε. Τι είπα, δεν ακούσατε, τι είπε. Αυτό εννοώ. Κάπου λοιπόν μέσα ενδόμηχα. Κάποιος βρίσκει και μία ειδονή μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε θες πετάς το τηλέφωνο, Χρυσάνθη, έτσι. Δεν θέλω να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Έτσι, όποτε γουστάρει, ρίχτω. Ναι, για πες. Έτσι είναι. Δηλαδή βρίσκει μία ειδονή μέσα από αυτό. Α, αυτό. Ότι γίνεται για εκείνην, ότι την κολακεύει. Ναι, ότι, για μένα θα αυτός θα είναι κολλαγμένα, θα κάνε τα πάντα. Γιατί πολλοί άνθρωποι περίμεναν ψυχολόγοι. Μιλήστε όλες μαζί. Πάνω σε αυτό που είπε η Σοφία γι' αυτό. Εγώ το είπα. Όχι, εγώ το είπα. Όχι, εγώ το είπα. Σιγά σιγά είσαι. Καταλαβαίνεις! Πάνω σε αυτό που υπερθεμάτισε λοιπόν η Σοφία, ενώ προέθιξε πρώτα η Κρυσταλία, το μάθαμε κι αυτό. Να πω αυτό που ξέχασα να το πω. Α, ναι, ότι τώρα που είναι μικρή, να το ξεπεράσει αυτό με την ειδονή τέτοιων τοξικών καταστάσεων, διότι θα τη μείνει. Οπότε εσύ που είσαι φίλος και την αγαπάς, τζου. Ας φάει ένα μπέργκερ, ξέρεις πόση ειδονή έχει ένα μπέργκερ. Ας κάνει μια λοβοτομή στο τέλος της ημέρας. Το λέγαμε. Αυτό που λέγεται αυτό. Το ουνάγκι, το ριγκάμπι. Παρακαλώ, παρακαλώ, ποιο είναι. Θα σκοθώ. Ναι. 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 Πήγε σε άλλη εκπομπή. Ποιος είναι, πού, γιατί. Κοιτάξτε τι ωραίο. Γιατί όλες οι εκπομπές έχουν πια τηλέφωνα. Έρωχο. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Δεν μπορούσαμε λίγο να καθυστερήσουμε να πάρουμε και εμείς το χρόνο μας. Θα σας πω ένα τραγούδι, ένα μονόλογο. Πινελόπη, πήρε τηλέφωνο σε άλλη εκπομπή, σας το λέω. Έφυγε. Αν δεν το σηκώνουμε γρήγορα, παίρνουμε σε άλλες. Στις άλλες εκπομπές. Προσοχή. Μπράβο μας, έτσι. Ας καλύψουμε το χρόνο. Λοιπόν. Έπεσε η γραμμούλα. Ναι. Καλά, γι' αυτό είναι οι γραμμές. Ωραία, για να πέσει. Μια χαρά θα τσικώσουμε. Σαν γερόντισα που είμαι να σας πω, γιατί έπεσε, γιατί το βουλώσαμε πριν. Ακριβώς την ώρα που τον είχαμε εκκρεμεί, τον άνθρωπο, μας είπε αρμονικά. Ναι, και λέει όχι. Αποκλείεται, παιδιά, εγώ δεν το πιστεύω. Ήτανε άντρας, Bluetooth.
Ήταν γυναίκα. Δεν μπορεί να περιμένει. Πήγαινε να κατέψει το φαγητό. Αντιφεμινίστρια. Να πω κάτι. Για να σκοτώσω λίγο το χρόνο μέχρι να ξανάρθει η γραμμή, αφού θα δώσω που θα δώσω. Ήρθε. Ήρθε. Είδε πόσο απλά ήταν. Δεν πρόλαβε. Ρώτα την τι έκανε. Γιατί έπεσε η γραμμή, ρώτα την. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σα, κορίτσια. Γεια σου, ποια είσαι. Εγώ είμαι η Νίκη. Ναι. Μετά τον Νίκο. Είμαι 43 χρονών και θέλω τη συμβουλή σα, κορίτσια. Γεια σου, Νίκη μου. Πες μας γρήγορα. Λοιπόν, λέω γρήγορα. Ναι. Εγώ μέχρι τα 40 περίπου είχα μια πολύ μακροχρόνια σχέση, η οποία δεν κατέληξε κάπου, χωρίσαμε. Mm. Τα επόμενα 4 χρόνια δεν είχα βρει κάτι να κάνω. Και επειδή θέλω κάποια στιγμή να κάνω παιδί, τώρα το τελευταίο εξάμεινο έχω γνωρίσει κάποιον, ο οποίος είναι ένας καλός κύριος, έχει καλό χαρακτήρα, γενικά κατάλληλος που λέμε, που είχα χρόνια να συναντήσω έναν κατάλληλο. Ωστόσο, ερωτικά δεν άρα δεν είναι, και δεν είναι κατάλληλος. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, Νίκη. Ναι, αλλά είμαι 43, δεν πρέπει όχι, λίγο όχι, όχι, να βάλω νερό στο κρασί μου. Όχι, όχι. Πότε θα γίνω μάνα. Νίκη μου, αγάπη μου, γλυκιά μου. Δεν κάνουμε παιδί με όποιον να είναι. Πρέπει να κάνουμε παιδί με τον έρωτα της ζωής. Ναι, αλλά 4 χρόνια δεν βρίσκω κανέναν. Άκουσε με. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Νίκη, δεν είναι. Άκου. Η ιστορία που λέμε για τη ζωή μας είναι η ιστορία που ζούμε. Αν πιστεύεις ότι είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο. Αν θες να κάνεις τέτοια τεράστια έκπτωση, θα έχεις τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν θα είσαι ποτέ ερωτευμένη με τον πατέρα του παιδιού σου. Εγώ, τουλάχιστον σαν Πινελόπη, εγώ ήθελα να κάνω παιδιά και να κοιτάω τα παιδιά μου και να βλέπω το πρόσωπο του Φώτη. Το πέτυχες. Κατάλαβα και το πέτυχα. Όλο αυτό λέω. Το ιδανικό. Γενικά αυτό είναι το ιδανικό, το καταλαβαίνω. Ναι. Και εγώ Νίκη, αυτό πιστεύω. Νίκη, αλλιώς... Νίκη, άκου, επειδή πρέπει να σε κλείσω γιατί η γραμμή έπεσε πριν κτλ. Θα σου πω μόνο καλώς. Αυτό. Μην κάνεις αυτή την έκπτωση. Για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Το ιδανικό πρέπει να κυνηγάς. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ουσία της ζωής μας. Αν ήμουν 20 θα καταλάβαινα και 30 επίσης, αλλά τώρα... Άρα την έχεις πάρει την αποφασή σου. Θα κάνεις παιδί με τον τυχαίο. Που είναι καλός κύριος. Καλός είναι. Με βρίσκεις, καλά, θα σας ακούω, συζητήστε με βρίσκεις πολύ, πολύ αντίθετη με αυτό, αλλά θα σου πούνε και τα κορίτσια που ξέρουν. Πείτε καλύτερα. Κορίτσια για και τη γνώμη σας. Για πείτε, ευχαριστώ, κορίτσια. Άρα πολύ γρήγορα λέω εγώ ότι μπορείς να κάνεις παιδί μαζί του, αλλά χωρίς να είναι πατέρας του. Δηλαδή, χωρίς να τον έχεις και αυτό, χωρίς να είναι σύζυγός σου. Πατέρα που φάνε, μπορείς να κάνεις παιδί. Χρυσάρτη, όσο μας λες γρήγορα θα ακούς πουλαμάρες. Πολύ σωστό. Μπορείς να κάνεις παιδί με όποιον θες, όχι μόνο με αυτόν, αλλά και με ένα φίλο του και όποιον θέλεις, αλλά δεν θα τους έχεις μέσα στα πόδια σου. Εσύ μάνα θα γίνεις, αλλά δεν πρέπει να λουθείς και πατέρα. Και εκεί τι θα κάνω. Ναι. Αυτό είναι, παιδιά. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η λύση εμένα. Ποια. Πολύ σωστή. Αν θέλει να κάνει ένα παιδί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει ένα σύντροφο ο οποίος δεν είναι κατάλληλος για σύντροφός της. Εντάξει, ναι. Μιλάει τώρα για την ιδανική συνθήκη ότι θέλει να κάνει μία σχέση. Αυτό δεν είναι καλό. Μπορεί να πας και σε μία τράπεζα σπέρματος. Όλα μπορεί να τα κάνεις. Θα μπορούσε να υιοθετήσει ένα παιδί, αν το θέμα της είναι τόσο πολύ να κάνει ένα παιδί. Ναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερη λύση. Αυτό είναι ακόμα καλύτερη. Βέβαια, άμα αγχώνεται την ήδη 43, θα πάει 48 τουλάχιστον η κοπέλα και θα την πιάσει να μια κρίση. Άρα βέβαια τα λέμε αυτά. Όχι, έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Μακάρι, μακάρι. Άμα θες πολύ να γίνεις μαμά, υπάρχει τρόπο. Χωρίς να έχεις τον άντρα δίπλα σου. Θα τον χρειαστείς, αλλά χωρίς να. Αλλά αυτό το άγχος, αυτό το άγχος του. Αναφορές, εγώ είμαι. Ζωή τους. Εγώ είμαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Σήμερα κληρώνουμε τα υπέροχα αυτά. Πρέπει να σας πω τον πόνο μου, διότι αυτό το πήραμε όλες δώρο, αλλά εγώ το έδωσα στη μαμά μου. Ναι, όχι, εγώ το έκανα και θέλω. Θα πάω να το αγοράσω. Και σε λυπήθηκα. Από ό,τι φαίνεται. Λες, το θέλει η μάνα μου. Θα το πάρει. Αντίκα πολύ άβολα. Και έχει βρει την υγεία της γυναίκα και εγώ. Λοιπόν, 14-9-9-9 λοιπόν. Όντως είναι συγκλονιστικό. Το λένε τα κορίτσια μου, το είπε και η μαμά μου. Είναι φανταστικό. Πολύ εύκολο το συγκεκριμένο. Αν τα έχεις και τα τρία, έχεις λύσει το πρόβλημα της ζωής σου. Και με το ίδιο τηλέφωνο, δηλαδή δεν χρεώνεσαι και πάρα πολύ. 14-9-9-9 μήνυμα ή τηλέφωνο. Παίρνεις και αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Μπαίνει στην κλήρωση, μάλλον για να το πάρει. Δεν είμαστε σίγουροι αν δεν το πάρει. Ορίστε και από μένα ένα εξτραδάκι δώρο. Παιδιά, και σήμερα δίνουμε αυτό το Samsung, το S10. Το απλό, το φανταστικό Samsung. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτό το τηλέφωνο. Από εδώ. Πού να ξέρω, είμαι νέα σε αυτή τη δουλειά. Γενικά. Σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαι νέα.
2, 12, 2, 13, 0, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 0, 2, 11 και συνεχίζει μέχρι μεθαύριο. Καλείτε για να πούμε τα πάντα, να μοιραστούμε τα πάντα. Επίσης, μπορείτε να μπείτε στο tvopen.gr/vote. Η συμμετοχή σας είναι ήδη τεράστια. Δηλαδή, βλέπουμε... δικά μας αυτά. /vote για να ψηφίσετε τα like, τα wow, τα... Να, τα ήρθανε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι η Έλενα, 47. Έλενα, ναι. Μ' αρέσει γιατί μιλάς και μηδιάζεις. Μιλάς μηδιάζοντας. Ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, είμαι η Έλενα, 47 ετών περίπου, προς τα 48, και τηλεφωνώ από μία μικρή επαρχιακή πόλη, Νότια Ελλάδα. Μ' αρέσει και κρύβεια στην ηλικία σου. Τέλεια, Έλενα. Γιατί μας έχεις καλέσει. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τώρα όσο μπορώ να περιγράψω το απερίγραπτο. Τι έχω καταφέρει εγώ λοιπόν σε αυτά τα 9 χρόνια και ούσα 47 χρονών. Προς 48. Καταφέρει... ναι. Περίπου. Λοιπόν, μέσα σε 9 χρόνια λοιπόν έχω καταφέρει να κάνω 2 γάμους και 2 διαζύγια, γιατί είμαι με το ένα πόδι εκτός γάμου και τώρα, στο δεύτερο διαζύγιο, οδεύω. Έχω ένα παιδάκι από τον πρώτο γάμο 10 χρονών. Λοιπόν, εγώ όταν μετακόμισα σε αυτή την πόλη που σας είπα, την πολύ 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 μικρή, μακριά από όλους τους δικούς μου, λόγω δουλειάς, με πολύ χαρά βέβαια μετακόμισα, γιατί βρήκα τη δουλειά που πάντα ήθελα να κάνω. Δεν είμαι ο άνθρωπος, η γυναίκα που κάνω εύκολα, μπαίνω εύκολα σε σχέσεις και ήδη μετρούσα 4 χρόνια αποχής από σχέση. Mm-hmm. Από σχέση. Παρ' όλα αυτά, όταν ήρθα εδώ, λίγο ας το πούμε το υποσυνείδητο, γιατί εκεί έχω καταλήξει τελικά, οι πεπιθήσεις μας είμαστε και το υποσυνείδητό μας. Γνώρισα τον άνθρωπο που παντρεύτηκα πριν λίγους μήνες, δεν κλείσαμε χρόνο. Okay. Από την πρώτη μέρα όμως μπορώ να πω ότι εντόπισα τα δύσκολα σημεία της σχέσης, τα δικά του, τις σχέσεις. Χωρίζαμε, ξαναβρισκόμασταν, πάντα με δική του πρωτοβουλία ξαναβρισκόμασταν. Αυτός, Έλενα, είναι ο δεύτερος σου γάμος. Αυτός είναι ο δεύτερος. Αυτός, ναι. Οπότε ναι, δεν θέλαμε να... Σε ένα γάμο σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα. Είσαστε καθόλου μαζί και παντρευτήκατε. Όχι. 4 χρόνια ήμασταν. Α, είσαστε. Τώρα... Συγγνώμη, γιατί κατάλαβα 4 χρόνια εποχή. Okay. Ναι. 8 μήνες είμαστε παντρεμένοι περίπου. Συγγνώμη, οκ. Okay. Δεν μπήκαμε σε αυτό το γάμο για να κάνουμε δεύτερη παιδιά. Έχει και αυτός από προηγούμενο γάμο. Μπήκαμε απλά γιατί θέλησε πολύ ο ένας τον άλλον. Παρόλο που βλέπαμε και οι δύο τις δυσκολίες στους χαρακτήρες μας και στις συμπεριφορές μας. Είμαστε δύο δυνατές προσωπικότητες, αλλά με πάρα πολλές ανασφάλειες και καθόλου εμπιστοσύνη. Ναι. Λοιπόν, παντρευτήκαμε γιατί εγώ θεώρησα ότι έτσι θα το λύσουμε, θα το νιώθω με τον τρόπο του ότι με θέλει πραγματικά, στο πούμε, αγάπη, γιατί δεν πιστεύω πολύ στις λέξεις, okay, τις βαρύγδουπες, αλλά ένιωθα και νιώθω πραγματικά ότι προσπαθεί πάρα πολύ για αυτή τη σχέση, αλλά με έναν τρόπο που εμένα δεν με έχει ηρεμήσει και δεν με έχει γαλινεύσει ούτε μία μέρα. Εγώ δεν έμεινα όμως εκεί, έκανα τις προσπάθειές μου με ειδικούς, πήγα σε ψυχολόγους, πήγα σε πνευματικό, γιατί πιστεύω. Εκείνος? Αυτός όχι, δεν έχει παραδεχτεί. Γιατί μία σχέση είναι, η δουλειά είναι, ξέρεις, αμφίδρομη η δουλειά που... Ναι, επί και από τις δύο και τα γνωρίζω όλα αυτά που λέμε. Οπότε οδεύεις προς το χωρισμό. Λοιπόν, οδεύω προς το χωρισμό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Επειδή είμαι σε αυτή την ηλικία που σας είπα, δεν θέλω να κάνω παιδιά ούτε ο ίδιος και περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Λίγο εφιστική η σχέση μας. Ναι, ήταν λίγο εφιστική γιατί περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Όμως, εμένα δεν μου φτάνει αυτό. Οπότε, το ερώτημά μου είναι το εξής. Πόσο πρέπει να προσπαθεί ένας άνθρωπος. Πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Εσύ όμως ήδη έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ, εγώ θα έλεγαν. Και εσύ τώρα ξεκίνησες να δουλεύεις με τον εαυτό σου. Όχι, 4-5 χρόνια. Ναι, πολύ καιρό τώρα πριν. Αλλά είναι η σχέση που μου τα έβγαλε όλα στην επιφάνεια. Λοιπόν, Έλενα μου, αν δεν προσπαθήσει και εκείνος να αναγνωρίσει τα δικά του τα σημεία που πρέπει να δουλέψει, όταν εσύ προσπαθείς μόνος του, μπορεί να βγει πουθενά όλο αυτό. Εσύ θα εξελίσσεσαι, αυτός θα μένει στάσιμος και θα υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ σας. Οπότε εκεί για μένα είναι η λύση, στο και οι δύο να αναγνωρίσουν ότι θέλουν και οι δύο αμοιβαία δουλειά. Σε κλείνω και μιλάω λίγο ευχαριστώ με τα κορίτσια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γεια σου. Γεια σου, Έλενα μου. Παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα. Πολύ εύκολο. Ναι. Να το πούμε, θες να το περιγράψεις εσύ. Θέλω να πω κάτι άσχετο που είπε η κοπέλα, με κάνει πολύ εντύπωση. Λέει, πήγα σε ψυχολόγο, πήγα σε πνευματικό. και μου θύμισε αυτό που σε ξεματιάζουν οι θείες και σου λένε, χάλια, ήσουν να πάρει και έναν τεπών καλού κακού.
εντάξει, ναι, ότι τα δοκίμασε. Το κύκλωσε από παντού. Πολύ μπράβο. Ωραία. Πολύ σημαντικό. Το προσπάθησε. Αυτό είναι το... Τι τη έκανε, δεν ξέρω. Δεν έχουν σύγκρουση μεταξύ του. Οι χαρακτήρε του λέει είναι πάρα πολύ δυναμικοί. Και ποια δεν τα βρήκανε ποτέ. Ότι είναι με τον απόδει να χωρίσει. Αν πιστεύει ότι με τη δουλειά κάποιο θα αλλάξει. Τι να δουλέψει, αφού εσύ δουλεύει τον εαυτό σου, εκείνο δεν δουλεύει. Αν πιστεύει ότι κάπω αυτό μπορεί. Αυτό όταν ακούμε, ρε παιδί μου, μερικέ φορέ. Να σωθεί και πόσο μπορεί να πλευρά προσπαθήσω. Από τι δύο και είναι νιώθω τώρα ότι τον έχουμε τον άνθρωπο στην τώρα μπουκα, το νιώσες. Ναι, αλλά τρεις μήνες έχουμε θάψει τον κόσμο, τώρα δυστυχώς το νιώσες. Δυστυχώς αυτό είναι μιλάω για το συγκεκριμένο τηλεφώνημα. Το συγκεκριμένο τηλεφώνημα με έκανε να νιώσω ότι αυτός κάτι μου λείπει στο κομμάτι, στο παζλ αυτό. Βέβαια, πάντα λείπει το άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι άλλο να κάνει αυτή να προσπαθήσει. Καλά λέει. Ο άλλος λίγο πετάει τον αητό. Αυτό ναι, κατάλαβα. Ναι. Δεν δίνει πολύ σημασία. Λες εσύ, πριν εσύ δουλεύεις με τον εαυτό σου και ο άλλος νόμιζε ότι θα πεις δουλεύει εσένα. Ναι. Λοιπόν, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, παιδιά, ξέρω τι σου έκανε αυτό, είναι που είπε... Τις βαρύγδουπες ναι, φράσεις. Είπε ότι είναι βαρύγδουπη λέξη αγάπη. Τρομερό. Ήταν απίστευτο. Τρομερό. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο αξιοσημείωτο από αυτό το τηλεφώνημα. Ναι. Γιατί είναι ρε αγάπη, ναι, βαρύγδουπη αγάπη. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε ότι αγαπάμε κάποιον, τι πρέπει να γίνει για να τον αγαπήσουμε τον άλλον. Εγώ παιδιά αγαπάω πολύ εύκολα, συγγνώμη. Και εγώ. Και να το πιστέψω ότι σε αγαπάει. Αυτό ήτανε. Λέει, εντάξει, λέει, δείχνει ενδιαφέρον, κάνει και τα λοιπά, αγαπάει βαρύγδουπα. Ναι. Γιατί αγαπηθείτε, πολλές φορές, παιδιά, μην το φοβάστε. Γιατί ποιο ήταν κάποιο άλλο που μας ρώταγε πόσο καιρό να περάσει για να πούμε το σ' αγαπώ και τα λοιπά. Παιδιά, συνέλθετε. Η αγάπη, εγώ πιστεύω και στην αγάπη με την πρώτη ματιά. Όχι μόνο στον έρωτα. Παρακαλώ. Ναι, εγώ νομίζω ότι είμαι. Κοκοράκουσα. Ναι. Γεια σας. Ναι. Γεια σου, κούκλα μου. Είμαι η Άννα. Πολύ καλά κάνεις. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 23 χρονών και έχω 2 χρόνια σχεδόν σχέση με το αγόρι μου. Πολύ ωραία. Μένουμε μαζί. Απλώς έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο, γιατί κάνει επαναλαμβανόμενα λάθη. Ναι. Του τα έχω ξεχωρέσει. Και πλέον με έχει σαν δεδομένη και δεν φέρεται όμορφα, δεν έχει σεβασμό. Λάθη, Ανούλα, σε ποιο θέμα? Έχω πιάσει μηνύματα με πρώην, ψέματα πίσω από την πλάτη. Συγγνώμη, τα λες σαν να είναι πολλά, αλλά είναι ένα. Είναι η πρώην το πρόβλημα? Όχι, όχι. Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε, αλλά συνεχίζονται τα ψέματα. Σε τι? Λέει πολλά ψέματα για να κρυφτεί, μένουμε μαζί, οπότε θέλει να βγαίνει να δει τους φίλους του, λέει ότι καθυστερεί στη δουλειά και καλά. Έρχεται εδώ, έχει κάποιον εκνευρισμό, δεν του αρέσει τίποτα, δεν έχει ωρέξεις να συζητάμε, με το ζόρι μπορούμε να βγούμε μία βόλτα, κάπως έτσι. Άρα αυτά δεν είναι ότι επαναλαμβάνει κάποια λάθη, έχει μία σαφή αδιαθεσία για τη σχέση. Ναι, μπορεί και αυτό. Γιατί δεν είδα κάποιο λάθος αυτά. Με ποια έννοια? Αν θέλει να βγαίνει με τους φίλους του, το κουβεντιάζει, του λες βγες, κανένα πρόβλημα, απλά μην το παρακάνεις. Πρέπει να μείνουμε και λίγο μαζί, για παράδειγμα. Αλλά τι θα πει, δεν έχει διάθεση από την ώρα που μπαίνει μέσα, δεν θέλει να βγαίνουμε βόλτα? Αυτά δεν είναι λάθη. Είναι ότι δεν θέλει. Ναι, σαφώς. Απλά τα λάθη που εννοώ εγώ είναι η κακή του συμπεριφορά και η αγένεια που έχει απέναντί μου. Okay. Το κακό λεξιλόγιο, κάποιες φορές έχουν ξεφύγει οι καταστάσεις και όλο αυτό δεν σταματάει να γίνεται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ουσιαστικά τι έχει γίνει, Άννα? Δεν έχεις σταματήσει να βάζεις νέα κακά στοιχεία. Δηλαδή, ναι, ξεκινήσαμε από το ότι έπιανες μηνύματα με τις πρώην, πήγες, δεν του αρέσει αυτό. Και τώρα λες κακό λεξιλόγιο, βρήσιμο, το οποίο είναι και σε πυκνότητα. Δηλαδή, περιγράφεις μια κατάσταση που είναι πια σε τέλμα. Κάνω λάθος? Όχι, όχι. Άρα ποιο είναι το ερώτημά σου, καλή μου? Τι θα πρέπει να κάνω για να αρχίσει λίγο να σέβεται και εμένα σαν άνθρωπο και μετά σαν κοπέλα του? Καταρχάς είναι, συγγνώμη που στο λέω, να αρχίσει να... Δεν είναι, does not exist. Τώρα είμαστε πώς θα τελειώσει να. Στην κατάσταση που είναι το άτομο αυτό, ο ασθενής αυτός, θέλει μεθ. Θέλει πολύ εντατική παρακολούθηση. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι τι είναι, να αρχίσει τώρα να. Δηλαδή εσύ τώρα αναδρομώθηκες. Περνάς έναν εφιάλτη και λες ξαφνικά μετά από 2 χρόνια, κάτσε λίγο, γιατί έχει κάνει 427 λάθη. Αυτά ή τα κουβεντιάζεις από την αρχή, βλέπεις κάποιο φως, προχωράς, δεν βλέπεις, λες άλλη μία, θα προσπαθήσω. Εδώ μιλάμε για το Γολγοθά. Ναι, ισχύει. Τι σε κάνει να πιστεύεις θα αλλάξει? Με έκανε να πιστεύω ότι πριν κάποιο καιρό ήταν στο στρατό, ότι όλη αυτή η κατάσταση, όλη η αρνητικότητα ήταν από εκεί πέρα. Βγήκε, αρχίσαμε δουλειές. Τώρα, ένα τώρα, άλλο. Νούλα,
τώρα και για να σε κλείσω. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3:59, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα αλλάξει, όχι ο στρατός, τώρα. Ότι του έχω δείξει ότι τα έχω συγχωρέσει όλα και προσπαθώ και είμαι εδώ. Άρα, εσύ θα πας σε ένα ψυχολόγο, όχι το παιδί. Το παιδί σου δείχνει πεντακάθαρα τη διάθεσή του και τη θέση του. Είναι καθαρά δικό σου το πρόβλημα, Άννα. Και το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι, ότι τις μισές φορές και παραπάνω, εμείς το έχουμε το θέμα. Και όχι ο άλλος που φέρεται γαϊδουρινά. Γιατί αυτό σου φέρεται γαϊδουρινά εσένα. Ναι, ακριβώς. Και εσύ το ότι το συγχωρείς είναι δικό σου θέμα. Πρέπει να σε κλείσω και θα συνεχίσουμε. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ γεια σου, πολύ. Κλάρα, γεια, γεια. Θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι είναι από αυτά τα τηλέφωνα που εγώ συνήθως αν τα έχω λέω χωρίσε τώρα να τελειώνουμε και μου λέτε ο έρωτας όμως, άμα είναι ερωτευμένη. Και θέλω να πω λοιπόν ότι νομίζω πως θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Σοφία, όχι νομίζω, συμφωνώ απόλυτα με τη Σοφία. Κούκλα μου γλυκιά και είσαι πόσο χρονών ήταν ερωτευμένη. 23. Βρε μωρό μου, δεν αλλάζει ο άνθρωπος επειδή το θέλουμε εμείς. Αν σου έχει δείξει όλα τα σημάδια του κόσμου. Συγγνώμη, διακόπτω, Πινελόπη. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος αν τον συγχωρούμε εμείς. Ναι, εκεί γίνεται ακόμα είπε. Χειρότερο. Ναι, λέει, το δηλαδή τώρα τον έχει συγχωρέσει τόσες φορές, θα έχει πάτημα να κάνει ακόμα πολλά. Δηλαδή βλέπει ότι αντέχεις. Όσο του δείχνεις ότι αντέχεις τόσα δηλαδή πράγματα, θα εγκληματεί ακόμα πιο πολύ. Το έχει πει η Κουρτίδου φανταστικά και θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί αυτό το έχω πάρει και το κάνω και για μένα. Ότι καμιά φορά, πώς το έχεις πει, Σοφία. Η συμπεριφορά που μας δείχνει κάποιος ακριβώς τι θέλει. Δεν χρειάζεται να το δείχνει. Η ασαφής θέση είναι και αυτό μια θέση. Είναι μια πολύ σαφής θέση. Είναι σαφέστατη η θέση του. Σαφέστατη. Και το ερώτημα ήταν πότε θα αρχίσει να σέβεται εμένα. Δεν εκτιμάς εσύ αρχικά τον εαυτό σου, αυτό σου λέει η Σοφία, δεν σέβεσαι εσύ εσένα. Ναι, το ερώτημα περιμένεις. Είναι πότε θα τον χωρίσεις βασικά. Ακριβώς, να καταλάβει. Ναι. Πώς περιμένεις. Εμένα δεν καταλαβαίνει. Ναι, το αξιοπρόσκοτο τώρα εδώ είναι ότι αυτό που είπε. Δεν το είπα απλά το ότι αυτή τον συγχωρεί. Το είπε σαν λόγο για να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ναι. Λέει, μα αυτό τον συγχωρώ, αυτό είναι ο λόγο. Δηλαδή, όχι σαν λόγο για να συνεχιστεί. Όταν τη ρώτησα τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι θα αλλάξει, αυτό λέει ότι τον συγχωρώ. Όχι ότι θα συνεχίσει από εδώ και πέρα μια καινούργια ζωή. Τι σε κάνει να αλλάξει. Τι πιστεύεις ότι από εδώ και από αύριο δεν θα σε βρίζει. Το ότι θα συνεχίσει, ενώ το ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση. Κατάσταση. Όχι, το ότι θα εξελιχθεί αυτή η σχέση, δηλαδή το ότι τον συγχωρεί. Αυτό θεωρείται ότι είναι. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είπε κάτι ότι εγώ αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο, ότι πιστεύω ότι μέσα του έχει ένα καλό στοιχείο. Όχι. Πάλι έκανε το focus στην ίδια, την εστίαση στην ίδια, ότι εγώ τον συγχωρώ. Γιατί όλο από αυτήν ξεκινά και σε αυτήν καταλήγει. Βέβαια, αυτός δεν ήταν άμυρη του προβλήματό τη. Ήξερε πολύ καλά, η φωνή τη έδειχνε ότι τα λέω για να τα ακούσω. Και πολλές φορές κάποιος τα λέει για να τα ακούσει και πρέπει να τα ακούσει. Δηλαδή, εσύ λες το άπα και αυτό που λέει η Σόφη. Που σου του λες την άσπρη ή τη μαύρη μπλούζα. Και σου λέει τη μαύρη. Και λες τη μαύρη, ε. Άρα την άσπρη. Πολλές φορές θες να πεις τον άλλον για να. Ή το άλλο. Να επιβεβαιωθείς εσύ. Και εμένα μου συμβαίνει συχνά αυτό, δεν από με πιο μέλος της οικογένειάς μου, που μου λέει σ' αρέσει αυτό. Και λέω όχι. Γιατί. Τι είπα να πει γιατί. Δεν μ' αρέσει. Γιατί και δεν χρειάζεται κιόλας. Από δεν μ' αρέσει. Μαμά, σ' αγαπώ. Δεν θα πω το τηλέφωνο η μητέρα της Πινελόπης. Εξαλήν. Όταν λες δεν σ' αρέσει. Αυτό το ωραιότατο μαγιό το ολόσωμα που έχω μάθει. Τι κάνουμε τώρα, έχουμε τηλέφωνο. Πάντως, εδώ έχουμε δύο μπούθρουλους, πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Το ένα μπούθρουλ είναι αυτό που λέει η Σοφία, ότι η συμπεριφορά κάποιου μας δείχνει ακριβώς τη σαφή του θέση, ακόμα και αν δεν το έχει ξεστομίσει. Και το άλλο είναι ότι αν βλέπεις συνέχεια να έχεις τα ίδια αποτελέσματα, εσύ τον συγχωρείς και αυτός το ξανακάνει. Μάλλον κάτι ανάποδο πρέπει να κάνεις για να σταματήσει να το κάνει. Και το ανάποδο του συγχωρώ είναι φυλάκια τα λέμε. Ο Αϊνστάιν δεν το έχει πει αυτό. Τι περιμένετε, λέει, τα ίδια αποτελέσματα, διαφορετικά αποτελέσματα. Κάνοντας την ίδια πράξη. Με την ίδια πράξη πώς περιμένει. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει. Αγκομενικά ο Αϊνστάιν πώς μπήκε. Τώρα μην συζητήσουμε και το Αϊνστάιν. Δεν έκανε παιδί ποτέ. Έχει παιδιά. Τι παιδί να κάνει γι' αυτό. Τώρα μου θυμίζει αυτή την ιστορία που λέει που είχαν βρεθεί αυτός με την. Ποια ήταν η Μέρλιν Μονρό και λέει: φαντάσου να κάνουμε ένα παιδί να έχει το δικό μου μυαλό. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Άρθουρ Μίλλερ. Αυτό έγινε. Ο Αϊνστάιν. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Αυτό μπορεί να είναι και είναι μύθος. Δεν ξέρω. Ο Αϊνστάιν και η Μέρλιν. Κατάλαβες. Και λέει να κάνουμε ένα παιδί που να έχει τη δική μου εξυπνάδα και τη δική σου ομορφιά. Και λέει: ναι, αλλά φαντάσου να γίνει το αντίθετο. Ναι, όντως. Λοιπόν, από το control μας λένε ότι δύο συζύγους. Τρία παιδιά, δύο συζύγους. Ποια. Ο Αϊνστάιν. Ήτανε κυμπάρης ο Αϊνστάιν. Ήτανε πολύ κακός μαθητής στο σχολείο. Έχουν ελπίδες όλοι οι μαθητές που δεν τα πάνε. Και νομίζω ότι είχε και κάποιο σύνδρομο. Βεβαίως. Όλοι έχουν σύνδρομο που τα πάνε πολύ. Βεβαίως. Ήταν και πολύ ακατάστατος. Το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα στην εκπομπή. Για όλους εμάς τους ακατάστατους και τους ακατάστατους. Εγώ πρέπει να είμαι τελείως ηλίθια. Υπάρχει ελπίδα. Που είμαι πολύ να τα φτιάξω. Πρέπει να δώσω εγώ κάποια προϊόντα.
Καλά το κατάλαβα. Έλα, εδώ είναι, εδώ είναι. Κληρώνουν οι σκουπίτσες μας. Θα σηκωθώ με κίνδυνο ζωής, γιατί αυτός ο οποίος αδυνατίζει, θέλω να σας εξηγήσω ότι έχετε ένα σημείο στη ζωή του, η κάμερά μου που είναι, που η μπλούζα όταν εισπνέεις ανεβαίνει πιο ψηλά. Δεν κρατάει εδώ το λάστιχο, είναι σε σημείο, κάνεις... και κάνει αυτό. Εγώ όμως θα το υποστηρίξω και σήμερα. Λοιπόν, οι σκούπες κληρώνουν σήμερα, άρα στο τέλος εκπομπής ξέρουμε ότι κληρώνουν, σε εμάς. Θα ξέρει τώρα ποιος πια θα το πάρει αυτό το πράγμα το δωράκι το ωραίο της Black & Decker, 40 χρόνια στο χώρο, δεν θα σταματήσω να το λέω. Το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τα ρούχα μου. Black and white and all that stuff. It's very nice. It's Pacole. Κάτω τσούμπα. Πολύ ωραίο. 11.000 ευρώ και ένα πολύ ωραίο κινητό. Δείξω ρε Σόφη. Η Σόφη δεν είναι σαν τη Λούσιφερ στο Δράκουλα. Λοιπόν, το οποίο κινητό θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα. Εξοπλίζεται με ανθεκτικό γυαλί γκορίλα. Μην φοβάστε, δεν δαγκώνει. Είναι απλώς το γυαλί αυτό πολύ δυνατό. Έχουμε δακτυλικό αποτύπωμα. Θέλω με το κρίσιμο δάχτυλο. Και διαθέτει τεράστιες χωρητικότητες. Δεν φοβάσαι. Τεράστιες χωρητικότητες μπαταρία. Είναι πολύ βαρύ. Υποστήριξη υπερταχείας φόρτισης και λειτουργία σύρματης φόρτισης άλλων συσκευών. Μετά το break θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Απλά νομίζω για να σας χαιρετήσουμε ή έχουμε τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Okay. Που θέλω να τη συναντήσω από κοντά και να τη φτύσουν τα μούτρα. Θα τα βάλεις ήχους. Γι' αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Γι' αυτό ωραίο. Δεν είναι κακό. Εύη 39. Με χώρισε, μου λείπει. Συλληπιτήρια. Νίκος 25. 22 χώρισε. Α, ο Νίκος θα είναι φοβερός. Υποψήφιο τηλέφωνο της μέρας. Που λέει τον λυπάται. Είναι 22, τα έχει με 40. Πότε θα γίνω μάνα. Πολύ δυνατό τηλέφωνο. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Να το αφιερωμένο. Που τη είπα εγώ, μπορεί να γίνει μάνα. Με κάποιον που δεν είναι ο πατέρας, ό,τι να είναι, θυμάστε. Πάρα πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, επίσης η άλλη κοπέλα που είπε 9 χρόνια, 2 γάμοι, ένα 10χρονο παιδί, τι θα κάνω στη ζωή μου, το θέλω με θέλει, είναι δύσκολα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και αν 23 επανάληψη λαθών, ο πρώην έχει κακό λεξιλόγιο. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω τα κορίτσια. Και εγώ τα κορίτσια τελικά ψηφίζω. Σας άρεσε τα κορίτσια. Λέει ψέματα, προσβάλλει. Είναι τοξική, θέλω να την συναντήσω από κοντά, δεν μου φτάνουν τα μηνύματα. Τα κορίτσια. Τα κορίτσια. Είναι. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Έφυγε, αυτό είναι, το βρήκαμε. Πάμε αυτό το χειροκρότημα, το ωραίο. Τελειώσαμε, κορίτσια, θέλουμε... πάει και η σημερινή ημέρα. Τελείωσε. Θέλουμε τα δύο κοφτά κορίτσια να δεχτούν το μήνυμα. Να έρθουν στο πλατό. Θέλουμε τα δύο κοφτά κορίτσια να έρθουν εδώ μαζί μας. Και να έρθει και οι φίλοι και να τη φτύσουν κατά μούτρα εδώ. Και να γίνει μπροστά μας. Ναι, να γίνει μπροστά μας. Και επίσης να σας πω κάτι. Το λέω τώρα. Το έχουμε συζητήσει. Δεν ξέρω. Το σκεφτόμουν απλά. Πάρτε μας κανένα τηλέφωνο από αυτούς που έχετε ήδη πάρει. Να μας πείτε αυτά που σας είπαμε λειτουργήσανε. Ναι. Τι τζάμπα δουλεύουμε. Τι αμολάμε εδώ. Η τσάμπα φωνάζουμε εδώ πέρα. Έχουμε κολλήσει 3 μήνες ένσημα. Κάναμε δουλειά ή τσάμπα και βερεθέ. Έτσι, δουλίτσα. Και κατεβάζετε το application, γιατί πάρα πολύ μας άρεσε αυτό με τις αντιδράσεις. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Και το συνεχίζουμε. Απλά να ζητήσουμε, σας άρεσε. Να βάλουμε και άλλες αντιδράσεις. Να το βάλουμε στο πλάι, όμως να φαίνεται και το... Καταλαβαίνεις το ρούχο μας. Τώρα για το application μην χάσουμε στον μπούστο μας. Να βάλουμε και ένα dislike. Ξέρεις πόσο γυμνάζομαι έτσι. Πιο αρνητικούλη. Το application. Το ξέρετε πόσο μάταιη η άσκηση είναι αυτή. Ένα μήνα κάνεις, λέει, για να ανέβει 3,5 χιλιοστά το στήθος. Το δικό μου που θέλει. Καλέ, πού να πάει, χιλιοστά. Όχι, κοπέλα μου, εμένα για να ανέβει θέλει 10 εκατοστά που σημαίνει 5 χρόνια. Πρέπει να κάνω αυτό. Από εδώ, εδώ, εδώ. Ανεβαίνει και ανεβαίνει. Ναι, αλλά το ίδιο έχω μάθει. Το σωστό σου τιέν. Το σωστό σου τιέν είναι το πάνω. Καλό μεσημέρι. Το μπούστο αποχαιρετά. Το μπούστο φεύγει. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Έναν τον μπούστο. Αυτό.